τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο τον Ιγουμενίδη, γιατί τα θέματα και τα προβλήματα των ανθρώπων από τις σεισμόπληκτες περιοχές βλέπε Μηνωά Πεδιάδους, βλέπε Αρχανών Αστερουσίων, χθες ακούστηκαν από τους ίδιους στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με την εισήγηση του κυρίου Ιγουμενίδη, να δούμε ποιο είναι εκείνο το οποίο αποκόμισε ο ίδιος, για να έχουμε το πρώτο του σχόλιο. Καλημέρα κύριε βουλευτά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν. Τι είναι αυτό το οποίο αποκομίσατε, και πάω από το τέλος για να έρθουμε στα υπόλοιπα, γιατί η δική σας η εκτίμηση, από αυτή θα ήθελα να ξεκινήσουμε, θα μας δώσει και το βηματισμό παρακάτω. Θα ήθελα, επειδή πιθανά θα πει κανείς ότι είναι μεροληπτική η άποψή μου, να σας πω το γεγονός. Συμμετείχαν οι δύο δήμαρχοι. Υποβάλανε μια σειρά προτάσεις που ανέδειξαν ότι η θετική διάταξη του ΕΜΦΙΑ, η αναστολή πληρωμής του ΕΜΦΙΑ, η απαλλαγή από τον ΕΜΦΙΑ, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Συμμετείχε ο σύλλογος σεισμόπληκτων η Ελπίδα, που ανέφεραν μια σειρά προτάσεις και κατέθεσαν στην Επιτροπή ένα υπόμνημα 29 προτάσεων, 29 σημεία. Δεν είχαμε καμία απάντηση από κανέναν υπουργό, ούτε την ώρα της διαδικασίας ούτε στην απογευματινή συνεδρία. Συγγνώμη, 15 υπουργοί, 150 θέματα δεν γενικότερα. Συμμετείχαν, δεν απάντησε κανένα υπουργείο, δεν απάντησε εκεί. Υπάρχει και σήμερα συνεδρίαση, υπάρχει και αύριο στην Ολομέλεια. Εγώ λέω το γεγονός. Κανένας δεν απάντησε σε κανένα αίτημα. Υποχρεωθήκαμε, να σας πω σαν επίσης, σαν είδηση, το είπα και στην τοποθέτηση χθες. Εφόσον οι υπουργοί δεν απαντούσαν και κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν απάντησε, οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το υπόμνημα των 29 σημείων του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων το καταθέσαμε και ως αναφορά. Αυξάνοντας αναφορά, κοινοβουλευτική αναφορά, είναι μια διαδικασία. Προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Ακριβώς. Αυτό το κείμενο φαντάζομαι ότι το έδωσαν και στη δημοσιότητα. Σαφέστατα. Ναι. Ωραία. Αυτό το κείμενο λοιπόν το καταθέσαμε και σαν αναφορά οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ηρακλείου, σαν άσκηση της πίεσης προς τους υπουργούς που τους καλούμε να απαντήσουν σε ένα προς ένα τα σημεία αυτά που υπάρχουν. Αυτό είναι το γεγονός λοιπόν. Πέστε μου τώρα πώς να το χωρίσω. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση από την πλευρά της κυβέρνησης κατά τη γνώμη μου. Δείχνει το πόσο πολύ ενδιαφέρεται και νοιάζεται για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή τις γιορτές αυτές τις συνθήκες, αλλά και πέρα από το, ας μην πιάσουν στη συναισθηματική του πλευρά, με τόσα προβλήματα στις κατοικίες τους, με τόσα προβλήματα στις επιχειρήσεις τους, με τόσα προβλήματα για την διατήρηση του πληθυσμού στην περιοχή και την διατήρηση της ζωής στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο δήμαρχοι έθεσαν σαν θέμα, πρώτο θέμα που έθεσαν, οι επιδοτήσεις, τα χρήματα, η χρηματοδότηση της περιοχής και λοιπά, που πάει με πληθυσμιακά όρια, να χρησιμοποιήσει σαν βάση του πληθυσμού τον πληθυσμό της απογραφής του 2011 και όχι τον τωρινό. Μάλιστα. Μίλησαν και έδωσαν στοιχεία και για 30% μείωση του πληθυσμού των Δήμων, λόγω όλων αυτών των συνθήκων που η κυβέρνηση έπρεπε να σκύψει, αν θέλει να ενδιαφερθεί πραγματικά για την περιοχή, να σκύψει σε αυτά τα προβλήματα, να λύσει προβλήματα των ανθρώπων, όπως τα εκφράζουν οι ίδιοι οι φορείς τους, οι ίδιοι οι άνθρωποι. Μάλιστα. Αναρωτιέμαι βέβαια από την άλλη, γιατί να περιμένατε απαντήσεις χθες από το σύνολο των υπουργών πάνω σε αυτά τα αιτήματα, όταν μόλις χθες σας έλεγα, το έλεγα στον κόσμο, αλλά ήσασταν παρόν σε αυτή τη συνομιλία, ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την κοινή υπουργική απόφαση για τη διαδικασία χορήγησης πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής σε ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας ή ακινήτου. Για την καθυστέρηση το είπα όλο αυτό και το πώς κινούνται οι υπηρεσίες επαγγελματικής χρήσης που επλήγησαν από το σεισμό 30 Οκτωβρίου του 20 στη Σάμο ή από το σεισμό 3 Μαρτίου στην Θεσσαλία. Η διαδικασία ξεκίνησε Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, η οποία άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα arrogi.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων. Όταν βλέπεις ποιος είναι ο χρόνος που κινείται, να περιμένεις πιο σύντομα να κινηθούν τα πράγματα, νομίζω αποκλείεται, κύριε Ιγουμενίδη. Κοιτάξτε, να σας πω.
Περιμένεις πιο γρήγορα να κινηθούν τα πράγματα, διότι εν πάση περιπτώσει η ελληνική πολιτεία έχει μια συνέχεια, έχει μια εμπειρία. Δηλαδή το ότι ήταν απαράδεκτη η καθυστέρηση να ανοίξει το σύστημα για τους σεισμόπληκτους πριν από ένα χρόνο, δεν μπορείς να το διαιωνίζεις. Είναι γεγονός ότι δεν περίμεναν χθες οι αρμόδιοι να μάθουν τα προβλήματα των σεισμόπληκτων, πέρα από το ότι αρκετοί από αυτούς έχουν παρελάσει κάτω στο Ηράκλειο. Πέρα από αυτό, αρκετές φορές έχει επανέλθει το θέμα και από ερωτήσεις και επαναφορά του ζητήματος από όλους τους βουλευτές. Μόλις χθες ακόμα υπήρχε επίκαιρη ερώτηση από βουλευτές. Συνεχώς το ανακοινούμε το θέμα. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι αυτό αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνει ζωντανό το θέμα. Δεν πρέπει να σβήσουν τα φώτα της επικαιρότητας και να φύγουν από τους σεισμόπληκτους ανθρώπους. Με αυτήν την έννοια επανερχόμαστε και θα συνεχίσουμε να επανερχόμαστε. Και προφανώς, πέρα από το ότι χθες δεν απάντησε κανένας, όπως σας είπα, περιμένουμε και τη σημερινή συνεδρίαση. Περιμένουμε αύριο θα γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Μήπως τελικά φέρουν κάτι που να δείχνει τουλάχιστον ότι άκουσαν τους φορείς, ότι άκουσαν τους δημάρχους, ότι άκουσαν τα αιτήματα. Τι να πω άλλο. Θα συνεχίσουμε την πίεση πάνω. Ωραία, κύριε Γουμενίδη. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνει το κουράγιο του και ο κόσμος που οι σεισμόπληκτοι που μας ακούνε. Είναι πολύ ο κόσμος που είναι δίπλα τους. Υπάρχει ένα κίνημα τεράστιο κοινωνικής αλληλεγγύης που αυτό, αν το θέλετε, πιέζει και την πολιτική ηγεσία να μην τους ξεχάσει. Κύριε Γουμενίδη, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλές γιορτές. Επίσης.